Υπόλοιπα. Κύριε Παπαδάκη, πόσο κοστίζει η ζωή ενός ανθρώπου? Μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ βενζίνη? Είναι απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό, είναι ανεπίτρεπτο και βέβαια δεν είναι τυχαίο κατά την άποψη του ΚΚΕ. Θυμίζουμε ότι πέρυσι, τέτοιο καιρό περίπου, είχαμε μια άλλη δολοφονία ενός 18χρονου στο Πέραμα. Και λέμε ότι δεν είναι τυχαίο γιατί δεν είναι μόνο τα περιστατικά που επαναλαμβάνονται, αλλά γιατί τελικά είναι η ακραία έκφραση μιας πολιτικής η οποία επιτίθεται στην νεολαία και στα δικαιώματά της όλα αυτά τα τελευταία 14-15 χρόνια μετά το 2008 και την δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Τα περισσότερα νομοσχέδια που ψηφίζονται, κύριε Παπαδάκη, στη Βουλή τη νεολαία αφορούν και η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και να δουλεύουν δηλαδή 10 ώρες και να πληρώνονται 8. Και η επικουρική ασφάλιση να γίνει στην ουσία μια ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και οι νόμοι που ψηφίζονται για την εκπαίδευση αφορούν το μέλλον και τα δικαιώματα της νεολαίας. Όταν λοιπόν μια πολιτική έχει τέτοιο αντιλαϊκό χαρακτήρα, μοιραία, αργά ή γρήγορα, καταφεύγει και στην καταστολή, στη βία, στον αυταρχισμό. Και αυτά τα γεγονότα είναι οι εκδηλώσεις, οι ακραίες εκδηλώσεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και συχνότερες τα τελευταία χρόνια. Γύρω από αυτό το ζήτημα. Έτσι πρέπει να το δούμε, έτσι το βλέπουμε εμείς, όχι ξεκομμένο τελείως από την πραγματικότητα, από το περιβάλλον, αλλά ενταγμένο μέσα στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Και βεβαίως, το ζήτημα που έθεσε ο κύριος Φουρλής για την ένταξη αυτών των ανθρώπων, των Ρωμά, στην ελληνική κοινωνία, που είναι ζητούμενο βεβαίως, γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι περισσότεροι ότι οι συνθήκες στις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι είναι απαράδεκτες. Με τεράστια ευθύνη της ίδιας της πολιτείας, οι οργανώσεις των Ρωμά επιδιώκουν, διεκδικούν τις συνθήκες να είναι καλύτερες συνθήκες της ζωής τους, σεβόμενη βεβαίως η πολιτεία και τις ιδιαιτερότητες αυτών των ανθρώπων, στον τρόπο με τον οποίο. Αυτό είπα, η ένταξή τους εγώ. Για την ένταξη, μια φορά ξεχνάμε, είναι δύσκολη, βέβαια, γιατί δεν θέλουν κιόλας. Χωρίς να ξεχνάμε, βέβαια, αλλά οι ευθύνες ότι υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση και για την παραβατικότητα από τη δική τους την πλευρά. Ναι, πρέπει να υπάρξει. Όπου κάποιοι και εκεί υπάρχει εκμετάλλευση. Κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι οικισμοί όπου γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, είναι γνωστό. Ναι, αλλά όσο το παρατάμε, Γιώργο, γίνεται χειρότερο. Μόνο που αυτά τα κυκλώματα, τα εγκληματικά, ξέρετε, δεν αφορούν μόνο τους Ρωμά. Όχι, όχι, σωστό. Έχουν και άλλες διασυνδέσεις. Ναι, 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 συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά δεν μπορεί να δεχτούμε ως ελληνική κοινωνία, και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, η μεγαλύτερη σχολική διαρροή να αφορά αυτήν την κοινωνική ομάδα τους Ρωμά. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα. Ο λαός, κύριε Παπαδάκη και κύριε Γρηγοριάδη, εκεί έξω δίνει κάθε μέρα ένα πολύ σκληρό αγώνα για την καθημερινότητά του. Υφίσταται τις συνέπειες μιας πολύ σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής και η ακρίβεια από τη μια για τις λαϊκές οικογένειες είναι η άλλη όψη του νομίσματος για τα αυξημένα κέρδη που εμφανίζουν οι μεγάλες εταιρείες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, επειδή δεν αρκεί κανείς να περιγράφει τα όσα περνάει ο λαός, τα οποία τα ζει βεβαίως, το ΚΚΕ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Χθες, μάλιστα, στη Βουλή, προτείναμε την κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Είπαμε στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα, ας τον κρατήσουν στο μαύρο χαβιάρι, δεν μας πειράζει. Αλλά στο γάλα και στο ρύζι και στο ψωμί να καταργηθεί, να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που είναι ένα εξωφρενικό χαράτσι, κύριε Παπαδάκη. Και αυτό δεν είναι αριστερό. Πού διπλασιάζει. Αυτό δεν είναι αριστερή άποψη. Βεβαίως. Να σας το πω. Δεν είναι ένα στοιχειώδες μέτρο. Ξέρετε ποιο πήρε την απόφαση αυτή. Μέτρο. Η Μελώνη. Στην Ιταλία. Είναι ένα στοιχειώδες μέτρο προστασίας. Στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προστασίας των λαϊκών εισοδημάτων. Μαζί βεβαίως με την αύξηση των μισθών, να μην το ξεχνάμε, οι οποίοι υπολείπονται. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γρηγοριάδη, ο κατώτερος μισθός στη χώρα μας είναι πιο κάτω από αυτό που υπήρχε το 2009, πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Το βλέπουμε. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά τους εφοπλιστές, για το χθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και που προβλέπει την εθελοντική, παρακαλώ, φορολογία των εφοπλιστών,
Για σκεφτείτε το, ας το σκεφτούν αυτό οι αυτοαπασχολούμενοι μικρομαγαζάτορες. Να θυμίσουμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε την ίδια ακριβώς πολιτική. Πάντως φαντάζομαι, κύριε Δελή, ότι με την αύξηση στη σύνταξη, την αύξηση του μισθού, δεν διαφωνείτε. Βέβαια, αυτό είναι και το και πολιτικό πρόβλημα. Και... Οι εφοπλιστές, η συγκεκριμένη επιχειρηματική ομάδα, έχει καταχειρώσει τα προνόμια της στο ίδιο το Σύνταγμα. Τα οποία στη συνταγματική αναθεώρηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία δέχτηκαν. Αυξήσαμε τη φορολογία τους όμως επιχειρηματικά. Δεν το είδατε,